Η επικαιρότητα δίνει πάσα στην ενημέρωση. Οι συνεντεύξεις μαρκάρουν την αποκλειστικότητα. Και εσύ είσαι συντονισμένος με τη δική σου ομάδα. Sport Monday, κάθε Δευτέρα, 8 με 10 το βράδυ, στον Team FM 102. Ο Φώτης Ξενικάκης και ο Βασίλης Τσίγκος σε συντονίζουν με όλες τις εξελίξεις και guest σχολιασμοί από τον Κερατούκλη. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ρεθύμνου. Δηλώσεις πρωταγωνιστών, αθλητικά gossip, συνεντεύξεις έκπληξη. Sport Monday, κάθε Δευτέρα, 8 με 10 το βράδυ, στον Team FM 102. Γιατί ο αθλητισμός στο Ρέθυμνο είναι διασκέδαση. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής Sport Monday και όπως σας έχει πει ο Βασίλης, από νωρίς. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε το ρυθμιακό και για το αφιέρωμα στο αλφα τοπικό Ρεθύμνου. Και μαζί μας, όπως σας έχουμε πει και στο διαφημιστικό, είναι ο coach ο κύριος Νίκος Μαθιουδάκης. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μεγάλη μας τιμή, γιατί πέρα της ιστορίας του κύριου Νίκου, ο κύριος Νίκος έχει κάτσει, θα φύγει για Χανιά μετά, έτσι να τα λέμε και αυτά. Στην προηγούμενη εκπομπή ήταν τα παιδιά από τα Σελιά και θα φεύγουν για Σελιά, αλλά ο κότς τώρα πάει πιο μακριά ακόμα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, εννοείται. Εντάξει, αυτό δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Είχα την ευκαιρία να χαλαρώσουμε να πιούμε ένα καφέ το απόγευμα. Και έναν εκ των αθλητών του και έναν από τους, θα το πω έτσι, θα το πούμε στον κόσμο, δεν πειράζει, ένας από τους MVP της ψηφοφορίας της εντεκάδας, ο Αντώνης Κελαϊδής. Δεν θα πούμε πόσους ψήφους και τι και πώς. Έχει πληρώσει ακριβά. Κάτι έχει κάνει τώρα αυτός. Πέφτουν και τηλέφωνα πράγματα. Το περίμενα το πεις. Ευχαριστούμε λοιπόν και τον coach και τον Αντώνη που είναι εδώ κοντά μας και για πρώτη φορά νομίζω και οι δύο. Αντώνη, έχεις ξαναέρθει? Όχι, πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Ωραία, ο coach είναι σίγουρα πρώτη φορά. Η αλήθεια είναι ότι ασχολούμαστε αρκετά χρόνια και μας αρέσει πολύ που δίνουμε έτσι έμφαση περισσότερο στα αεραστεχνικό εδώ πέρα. Έχουμε και είχαμε και πιο παλιά έτσι σίγουρα τα μπάσκετ και την Α1 και όλα αυτά. Αλλά νομίζω ότι έχει άλλη έγκλη και τη δικιά του ομορφιά και το ερασιτεχνικό και τα τοπικά εδώ πέρα και έχουμε αρκετά μεγάλο κομμάτι στον αθλητισμό στο Ρέθυμνο και χαιρόμαστε πραγματικά που βλέπουμε νέους ανθρώπους εδώ και κάθε χρόνο μεγαλώνει η παρέα μας και γνωρίζουμε και εμείς καλύτερα τους ανθρώπους που ασχολούνται εδώ με το ρεθυμιώτικο αθλητισμό. Λοιπόν, ξεκινώντας, coach, δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω διαφορετικά. Είσαι η ομάδα που δεν ήταν η έκπληξη του Σαββατοκύριακου, ήταν το ντέρμπι του Σαββατοκύριακου και νομίζω ότι ο Ρεθυμιακός έδειξε ότι θα μπορούσε να είναι σίγουρα μες στις ομάδες που διεκδικούσαν το πρωτάθλημα, αλλά νομίζω ότι όλες οι ομάδες που έχουν διαφορετική αρχή, νέος coach, νέο roster, χρειάζονται το χρόνο τους και ίσως ήταν και αυτό που χρειαζόταν και η ομάδα του Ρεθυμιακού για να δείξει το καλύτερο πρόσωπο. Σίγουρα τα πράγματα είναι περίπου έτσι. Για μας το παιχνίδι χθες πραγματικά το θέλαμε, γιατί προερχόμαστε από ένα ανεπιτυχές αποτέλεσμα στα Ζωνιανά με μια καλή εμφάνιση όμως στο κύπελο. Δεν τα καταφέραμε. Θεωρώ ότι το παιχνίδι αυτό είχε πληγώσει τα παιδιά σε κάποιο βαθμό. Συνολικά θεωρώ ότι τη φετινή χρονιά έχουμε αδικήσει τους εαυτούς μας. Η προσπάθεια που έχουμε κάνει και το ποδόσφαιρο που νομίζω προσπαθούμε να παίξουμε δεν φαίνεται στη βαθμολογική θέση που έχουμε, δεν αποτυπώνεται σε κάποιο βαθμό. Σίγουρα συναντήσαμε δυσκολίες, ευθύς εξ αρχής δηλαδή, είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση που ήταν πραγματικά δύσκολη, με την έννοια ότι η ομάδα την προηγούμενη χρονιά είχε χτιστεί για να πρωταγωνιστήσει, δεν τα κατάφερε, που εντάξει δεν θα κρίνω εγώ ότι συνέβη και δεν τα κατάφερε. Θεωρώ ότι αν το πρωτάθλημα εξελισσόταν και πεζόταν κανονικά, η ομάδα θα είχε μείνει στην κατηγορία. Η φανέλα του Ρεθυμιακού νομίζω ότι είναι βαριά και θεωρώ ότι της αξίζει να είναι στην πιο πάνω κατηγορία, σαν όνομα, σαν ιστορία. Είχαμε να διαχειριστούμε πολλά πράγματα, ήταν μια μεταβατική περίοδος. Υπάρχει μια ατμόσφαιρα ότι είμαστε μια καλή ομάδα με καλούς ποδοσφαιριστές. Ισχύει αυτό σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε πολλά παιδιά που είναι ταλαντούχα και κάποια παιδιά που είναι έμπειρα. Αντιμετωπίσαμε όμως δυσκολίες. Στην αρχή δεν τα καταφέραμε, δηλαδή είχαμε δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα σχετικά νωρίς. Χάσαμε από το Τατσπόπουλο
που ουσιαστικά είναι η, πρώτη, η μοναδική νίκη που έχει όλη τη χρονιά η ομάδα αυτή, σε ένα παιχνίδι που, εντάξει, τώρα τι να πούμε, δηλαδή πραγματικά θα πρέπει να έχουμε βάλει 10 γκολ, καταφέραμε και χάσαμε. Το ίδιο συνέβη και στο επόμενο παιχνίδι με το Ψιλορίτσο Φουρφουρά, που θα πρέπει να έχουμε βάλει 15 γκολ και δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. Αυτό μας έφερε μια ανισορροπία που έπρεπε να διαχειριστούμε. Μείναμε νωρίς πίσω και ουσιαστικά μας αποσυντόνισε τη σκέψη μας. Έπρεπε να ακολουθούμε πάντα τους άλλους. Εντάξει. Με τις υποθέσεις όμως δεν πάμε πουθενά. Θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε το υπόλοιπο πρωτάθλημα με αξιοπρέπεια και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Και αν καταφέρουμε και στο κύπελο κάτι. Νομίζω, coach, ήταν ένα σημαντικό όμως ζήτημα, γιατί αυτό έγινε. Σίγουρα υπάρχουν παιχνίδια που η μπάλα, άμα δεν θέλει να μπει, δεν θα μπει. Υπάρχουν μάτς που ξεκινάνε στραβά και τελειώνουν στραβά. Νομίζω όμως ήταν ένα θετικό στοιχείο για εσάς, όσοι παρακολουθούν και σας βλέπουν, ότι στη συνέχεια μείνατε ενωμένοι. Εγώ δεν είδα μια ομάδα. Κάποιοι είπαν ότι μπορεί τώρα, ξέρεις, ο Ερυθμιακός έχασε το στόχο, βγήκε μακριά, θα διαλύσει, θα κάνει, δεν θα φύγουν οι παίχτες, το ένα το άλλο. Ενώ είδα μια ομάδα έτσι που είχε τον εγωισμό, οι παίχτες, το προπονητικό team, και λέει θα συνεχίσουμε, μπορεί να έχουμε μείνει πίσω, θα παραμείνουμε όσο πιο ψηλά φτάσουμε στη βαθμολογία. Στο δεύτερο γύρο σίγουρα με το πέρασμα του χρόνου θα βελτιωθούμε, θα πάμε να παίξουμε τα ντέρμπι και θα δείξουμε ότι αξίζουμε να είμαστε παραπάνω, όπως έγινε παράδειγμα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Και νομίζω ότι αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για εσάς και για το κλίμα της ομάδας, ότι μετά από όλα αυτά τα προβλήματα και τις δυσκολίες και τα επιτυχίες αποτελέσματα, ανεπιτυχή, στη συνέχεια παραμείνατε όμως δυνατοί, και αυτό το σημείο που είστε τώρα δεν δείχνει μια κακή ομάδα. Αντίθετα, δείχνει ίσως την ομάδα, όπως είπα και την προηγούμενη εκπομπή, που θα κρίνει τον πρωταθλητή. Αυτό ισχύει σε μεγάλο βαθμό. Τα παιδιά που απαρτίζουν την ομάδα είναι και καλοί ποδοσφαιριστές, και οι εμπειροί και τα παιδιά τα πιο μικρά. Και σίγουρα το λέω πάντα, θα το λέω και μετά που δεν θα είμαι στην ομάδα, είναι και καλά παιδιά, συγκροτημένοι χαρακτήρες, βοηθήσαν όλοι μαζί, η διοίκηση, όσοι εμπλέκονται τέλος πάντων με το οργανισμό που λέγεται Ερυθυμιακός, ώστε να μπορούμε να σταθούμε όρθιοι και να κάνουμε την προσπάθεια και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Ναι. Και να ξεκινήσω μετά το παιχνίδι που συζητήσαμε για το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Μια νέα παρουσία στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας μετά από χρόνια. Ξέρω ότι είστε καταγωγή, αν δεν κάνω λάθος, ο Ερυθυμιώτης. Γνωρίζετε ή μπορεί να παρακολουθούσετε το πρωτάθλημα. Εντάξει, ήσασταν και στα Χανιά, που σε μεγαλύτερες κατηγορίες παρακολουθούσατε και άλλα πρωταθλήματα και άλλα πράγματα. Πώς είναι για εσάς η παρουσία σας εδώ, η συμφωνία με το Ερυθμιακό, πώς εξελίχθηκε? Και εννοείται να μας πείτε και τη γνώμη σας για το φετινό, νομίζω ζείτε από τα καλύτερα πρωταθλήματα των τελευταίων 15 χρόνων, και άσχετα από το που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Ερυθμιακός, την άποψή σας γενικότερα για το πρωτάθλημα και τις ομάδες που έχετε αντιμετωπίσει σχεδόν όλες, νομίζω δεν κάνω λάθος. Η καταγωγή μου είναι από το Ρέθμνο, έτσι κι αλλιώς. Οι γονείς μου και τα αδέρφια μου δηλαδή μένουν εδώ στο χωριό που γεννήθηκα, τέλος πάντων, κι εγώ. Πάντα παρακολουθούσα το πρωτάθλημα, με ενδιέφερε. Πάντα είχα στο μυαλό μου, να ξέρετε, στην πίσω άκρη του μυαλού μου, τέλος πάντων, ότι θα βρεθώ σε μια ομάδα στο Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο. Δεν είχα στο μυαλό μου το Ρεθυμιακό, κάποια άλλη ομάδα είχα, δεν έχει σημασία, και ότι θα προσπαθούσα. Προς Μιλοπόταμο μας πάει. Εντάξει, είναι... Υπάρχουν ομάδες που έχουν αλλάξει προπονητές, είναι σε ανταγωνιστικές, πρωταγωνιστούν, και είναι πιο συχνό φαινόμενο να κοιτάζουν προπονητές, και από το Ηράκλειο έχουμε δει πολλές φορές παράδειγμα για τον Μιλοπόταμο ή για το Πέραμα προπονητές και παίχτες από το Ηράκλειο και από τα Χανιά. Οπότε νομίζω είναι πιο σύνηθες αυτές οι ομάδες να κοιτάνε προπονητές και παίχτες από άλλους νομούς. Εγώ δεν. Πραγματικά θα το πω ότι στο μυαλό μου είχα για τον Αστέρα Περάματος, ότι κάποια στιγμή θα ήθελα να κάνω κάτι. Και αυτό που συνέβη χθες ήταν το αντίθετο. Ήταν το αντίθετο. Εντάξει, έπρεπε να παίξουμε για την αξιοπρέπειά μας, για τους εαυτούς μας. Δεν είχαμε άλλη επιλογή. Εγώ πραγματικά, αν επέλεγα μια ομάδα να... Δεν τρέπομαι να το πω, θα ήθελα να το πάρει το Πέραμα το πρωτάθλημα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Θεωρώ ότι... Εντάξει, δεν είναι πολύ εύκολο. Αλλά να μην πάμε κατευθείαν σε αυτό. Ναι. Να πω για τη συνεργασία, ότι είμαι ευχαριστημένος από τη συνεργασία που έχω με τους ανθρώπους. Να ξέρετε ότι αυτοί οι άνθρωποι... Δεν έχουν η διοίκηση που απαρτίζει το Ερυθμιακό, τέλος πάντων, ο κ. Παπαδάκη, οι υπόλοιποι, δεν θα πω άλλα ονόματα γιατί σίγουρα κάποιους θα ξεχάσω,
ότι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται στο ποδόσφαιρο, δεν περιμένουν κάτι από το ποδόσφαιρο, κάτι προσωπικό εννοώ. Το μόνο που θέλουν είναι κάθε Σαββατοκύριακο να βλέπουν κάτι ωραίο να γίνεται στο γήπεδο, μόνο αυτό. Δεν έχουν λες στην άκρη του μυαλού τους κάτι... Έχει αλλάξει και τόσο πολύ το ποδόσφαιρο που δεν μπορείς πια να, ας πούμε, να βγάλεις οικονομικά, να βγάλεις συναπλουτίσεις ή αναγνωρισιμότητα, γιατί δεν χρειάζεται από αυτό. Δεν σας άκουσα. Πρέπει τώρα. Ναι. Τώρα ακούγομαι. Ωραία. Μάλλον κάτι έπαθε. Λέω ότι από το ποδόσφαιρο πια σε αυτές τις κατηγορίες, είτε είναι τοπικό είτε είναι γάμα εθνική, όπως είπα τώρα, ούτε για το οικονομικό το κάνεις και καλά για να βγάλεις λεφτά ή να πλουτίσεις, όπως το λέμε, πιο πολλά σίγουρα δίνεις παρά αυτά που, που κερδίζεις. Δεν κερδίζεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν κερδίζεις. Αυτό λέω. Δεν κερδίζεις τίποτα σε αυτές τις κατηγορίες. Δεν κερδίζεις, απλά μόνο δίνεις. Ισχύει. Ξαναλέω ότι αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά χρειάζονται να είναι στο ποδόσφαιρο με κάθε τρόπο. Και για το πρωτάθλημα, τις ομάδες που έχετε αντιμετωπίσει, μια σφαιρική άποψη. Εντάξει, τα προηγούμενα χρόνια ίσως το παρακολουθούσατε, αλλά δεν το ζούσατε έντονα. Οπότε φέτος ζείτε κάτι πολύ έντονο. Ομάδες δηλαδή που είναι ανταγωνιστικές μέχρι και την τελευταία θέση που λέει ο λόγος. Ομάδες που έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην κορυφή, με 4-5 ομάδες, ενώ τα παλιά χρόνια είχαμε 2 με το πολύ ομάδες. Και στην ουρά να γίνεται και εκεί επίσης χαμός. Ισχύει. Θεωρώ ότι είναι ένα πρωτάθλημα, θα έλεγα, σε τρία γκρουπ τριών ταχυτήτων. Τη δικιά μας ομάδα θα την τοποθετήσω μάλλον στο τέλος του πρώτου γκρουπ ή στην αρχή του δεύτερου, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Κάθε ομάδα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, νομίζω. Θεωρώ ότι πιο κοντά στον τίτλο, για να σας πω την αλήθεια, είναι τα Ζωνιανά. Έχουν ένα προβάδισμα βαθμολογικό. Θα πρέπει να δούμε ποια ομάδα στα μπαράζ μετά θα έχει περισσότερες πιθανότητες ενδεχομένως να κερδίσει την άνοδο στην πιο πάνω κατηγορία, και ακόμα περισσότερο ποια ομάδα ενδεχομένως θα μπορούσε να το υποστηρίξει την κατηγορία την επόμενη μέρα. Αυτό θα ήταν η επόμενη ερώτησή μου, γιατί δυστυχώς κοιτάζοντας λίγο το πρόγραμμα μόνο, δεν χρειάζεται να κοιτάξω ποιες ομάδες συμμετέχουν, αλλά κοιτάζοντας λίγο το πρόγραμμα των μπαράζ και τα ταξίδια που μπήκαν στη μέση και πότε ξεκινάνε και πότε τελειώνουν, μιλάμε για ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ δύσκολο. Μιλάμε για ένα πρωτάθλημα που, από ό,τι ξέρω, οι ομάδες όλες που πρωταγωνιστούν αυτή τη στιγμή έχουν παιδιά που ασχολούνται με τον τουρισμό, έχουν παιδιά που έχουν τις δουλειές τους και το Σαββατοκύριακο ζορίζονται να πάνε στα Ζωνιανά να παίξουν μπάλα. Απ' την άλλη, βέβαια, ο Ερμής είναι μια ομάδα που έχει ποδοσφαιριστές, ενώ ότι είναι παιδιά που ασχολούνται πολύ με το ποδόσφαιρο. Σίγουρα και κάποια παιδιά από εκεί κάνουν και άλλες δουλειές. Αλλά από εκεί κάτω, αν βάλω τον Αστέρα Πράγματος που γνωρίζω αρκετά παιδιά, μόλις ξεκινάει ο Μάιος, εξαφανίζονται. Για τη δουλειά τους εννοείται τα παιδιά. Και είναι, δεν ξέρω πια. Το είχαμε κάνει και κουβέντα με τους προηγούμενους coach που έχουν περάσει από εδώ, ότι νομίζω ότι είναι καθαρά γόητρο το πρωτάθλημα στο Ρέθυμνο. Αν εξαιρέσω, ξαναλέω, τα Ζωνιανά που ίσως έχουν τη δυναμική, αν το αποφασίσουν οι άνθρωποι, γιατί τους ξέρω και ξέρω ότι όταν αποφασίσουν να πάνε μια ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική θα την πάνε, έχουν τη δύναμη και τον εγωισμό, ας το πω έτσι, τον καλό εγωισμό. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες νομίζω θέλουν πάρα πολύ να το υποστηρίξουν, γιατί τα παιδιά δουλεύουν, έχουν βασικές δουλειές. Οικονομικά νομίζω η ΓΑΜΑ Εθνική είναι η χειρότερη κατηγορία στο οικονομικό κομμάτι. Μόνο δίνεις, όχι μόνο δίνεις, δίνεις τα πάντα για να παραμείνεις σε μια κατηγορία που δεν σου δίνει το παραμικρό. Και αλήθεια είναι, δεν ξέρω αν κάποια ομάδα μπορεί να το υποστηρίξει. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Να πω χαριτολογώντας ότι ένα παιδί που έχει φίλους στο Πέραμα, σήμερα χαριτολογώντας λέγει στα παιδιά από εκεί ότι σας γλίτωσα τα ταξίδια. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα τίποτα, αλλά νομίζω ότι είναι πιο κοντά στο στόχο τα Ζωνιανά. Έχουν να παίξουν πιο δύσκολα παιχνίδια, αλλά νομίζω θα βρουν τον τρόπο και τι να κάνουν αυτό που... Ναι, έχουν και 2-3 μάτσα εντός έδρας, μπορεί να είναι ντέρμπι, αλλά εκεί είναι πιο σκληρή ομάδα, είναι πιο δυνατή, ας το πούμε, σε σχέση με τα εκτός. Ισχύει, και νομίζω ότι ίσως επειδή αυτοί το έχουν ξανακάνει και όχι ένα χρόνο μόνο, ναι, το έχουν κάνει συνεχόμενα χρόνια στο παρελθόν, ότι... Ξέρουν κάποια πράγματα παραπάνω. Ναι, έχουν τους ανθρώπους να... που ενδεχομένως ασχολούνται και με άλλες ομάδες τώρα, να το υποστηρίξουν και να μπορέσουν να παραμείνουν στην κατηγορία. Δεν είναι εύκολος στόχος όμως, να ξέρετε. Δηλαδή, εντάξει, με μια έτσι γρήγορη ματιά τις άλλες ομάδες που μπορώ να αξιολογήσω, πραγματικά είναι δύσκολος ο στόχος. Εγώ είδαμε και αυτό το Σαββατοκύριακο που πέρασε τα αποτελέσματα των ομάδων του Ηρακλείου, παράδειγμα, το ποιες ομάδες έμειναν, έπεσαν και όλα αυτά, και βλέπουμε ρόστερ με, παράδειγμα, ο ΠΟΑ που θα το αναφέρω. Το ρόστερ του ΠΟΑ είναι από τα καλύτερα ρόστερ που υπήρχαν στην κατηγορία, παράδειγμα. Παίχτες
πολύ έμπειροι παίκτες που έχουν φάει τα γήπεδα με το κουτάλι και είδαμε ότι έπεσε κατηγορία. Η γάμα εθνική είναι, νομίζω, όχι ένα σκαλί. 25 σκαλιά σε σχέση με σε όλα τα επίπεδα, οικονομικά, με παίκτες, αγωνιστικά, σε σχέση με το τοπικό. Ισχύει αυτό και εντάξει. Όταν είναι τόσες λίγες οι ομάδες και πέφτουν τέσσερις, μοιραία θα πέσουν σωματεία που είναι ιστορικά, που είναι χρόνια στην κατηγορία, που εντάξει, έχουν κάνει πράγματα στο ποδόσφαιρο το κριτικό. Και όταν επανέλθει και αυτό το πρωτάθλημα με την Αθήνα, γιατί το περιφερειακό, η αλήθεια είναι, αυτή η γάμα εθνική της Κρήτης είχε κάποια καλά. Και νομίζω ότι ήταν λάθος να την αλλάξουν. Αλλά ξαναγυρίσαμε στο παλιό. Ισχύει. Απλά γενικά στην Ελλάδα δεν υπάρχει σταθερότητα. Ακριβώς. Ξεκινάμε το Σεπτέμβριο ή μάλλον ξεκινάμε προετοιμασία. Δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Δεν ξέρουμε πόσες ομάδες θα πέσουν. Ενδεχομένως το ανάλογα. Συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Αλλάζουν τα δεδομένα. Αλλάζουν οι ομάδες που θα πέσουν ή οι ομάδες που θα ανέβουν. Δηλαδή μια περίεργη κατάσταση. Ακριβώς. Δεν υπάρχει οργάνωση. Όσον αφορά τη συνέχεια για το Ερθνιακό, σίγουρα το στόχο, από ό,τι καταλαβαίνω, τον έχετε θέσει ότι όσο πιο ψηλά μπορούμε να τερματίσουμε, εννοείται να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλα τα μάτς και τα ντέρμπι και όχι. Ο στόχος που κρατάει τους ποδοσφαιριστές σας σε γρήγορση μέχρι το τέλος της χρονιάς, και αν και νομίζω ότι το παιχνίδι του Κυπέλλου ήρθε με ένα σκορ περίεργο για εσάς, νομίζω ότι είστε μέσα στο στόχο ακόμα, δηλαδή θα το διεκδικήσετε όσο μπορείτε. Και το Κύπελλο εννοείται, αλλά και τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Εντάξει, αν είμαστε ρεαλιστές, να ανατρέψεις 3-0 δεν είναι εύκολο, με το σίγουρα. Πρώτο, πραγματικά δεν είναι πολύ εύκολο. Εμείς όμως ελπίζουμε, θα κάνουμε την προσπάθειά μας και θα φανεί στο, έτσι κι αλλιώς η Πέμπτη είναι κοντά. Θα φανεί που μπορούμε να φτάσουμε. Για τα υπόλοιπα παιχνίδια, σίγουρα θα τα παίξουμε για την αξιοπιστία μας όλα τα παιχνίδια για την ιστορία του Ερθιμιακού και θα προσπαθήσουμε να τερματίσουμε όσο γίνεται πιο ψηλά. Για τον coach, η παρουσία του, η πρώτη παρουσία του εδώ, άσχετα, μας είπες πως οι σχέσεις σας με τη διοίκηση είναι πολύ καλές, με τους ποδοσφαιριστές έχετε πολύ αξιόλογο υλικό και καλά παιδιά. Μία σκέψη που σίγουρα θα έχετε κάνει και σίγουρα δεν ξέρω αν έχετε συζητήσει με τη διοίκηση, έχετε τώρα μία γνώση, έχετε κάποιους ποδοσφαιριστές, είναι ένα πλάνο σε εισαγωγικά έτσι που έχετε στο μυαλό σας, έχετε σκεφτεί την επόμενη μέρα? Για την παρουσία μου στην ομάδα. Ναι, για την παρουσία στην ομάδα ή για το Ερθνιακό, ο οποίος είναι μια ομάδα, η αλήθεια είναι, που θέλοντας και μη θα πρωταγωνιστεί. Πάμε να βγάλουμε είδηση κόμμα. Πραγματικά. Την περιμένουμε. Εντάξει, πολύ αυτή την απάντηση. Είναι νωρίς, αλλά ξέρω ότι πάντα ένας προπονητής, ό,τι και να. Από τον Σεπτέμβριο που ξεκινάει ένας προπονητής μέχρι και το τέλος του πρωταθλήματος, πάντα σκέφτεται την παρουσία του σε μια ομάδα. Πώς είναι η παρουσία του, πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και εννοείται αν νιώθει ο ίδιος καλά έτσι ώστε να είναι στο πλάνο του η επόμενη μέρα στην ομάδα. Για να πω την αλήθεια, και το έχω σκεφτεί και πραγματικά δεν τρέπομαι να πω ότι θα ήθελα και την επόμενη μέρα να είμαι εδώ. Θεωρώ ότι το σωματείο έχει όλες τις προϋποθέσεις για να μπορεί να δουλέψει ένας προπονητής. Θεωρώ ότι κάτι χρωστάω και στο σωματείο και στον εαυτό μου και θα ήθελα να είμαι και την επόμενη μέρα. Δεν έχουμε μιλήσει με τη διοίκηση, με τον πρόεδρο. Είπαμε ότι μετά το παιχνίδι του Κυπέλλου θα κάνουμε μια πρώτη συζήτηση, τέλος πάντων. Να δούμε την επόμενη μέρα γενικότερα. Ναι, να αξιολογήσουμε τι κάναμε την προηγούμενη χρονιά και να. Εντάξει, μια πρώτη συζήτηση. Κατάλαβα. Ωραία. Αυτό είναι θετικό λοιπόν. Και κλείνοντας, δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι τον coach συγκεκριμένο ή θα τα πεις όλα στο τέλος. Όχι, μετά. Στο τέλος, στο τέλος. Ωραία. Έχω μια ερώτηση και για τους δύο. Ωραία, οπότε να πάμε στο. Να αφήσουμε λίγο τον coach να ξεκουραστεί, να πάμε και στον Αντώνη, να μην λέει πως τον αφήσαμε πολύ ώρα να σκεφτεί, γιατί καμιά φορά ξέρεις, Αντώνη, όση ώρα σκέφτεσαι μπορεί να πεις πράγματα που δεν πρέπει. Άκουσες τύπο coach, βλέπεις, σε έβγαλα τη δύσκολη θέση. Πάντα το κάνω αυτό, ξέρεις, πως φεριστές να ακούνε λίγο τον coach, μην πεις διαφορετικά πράγματα τώρα εσύ. Και να πάμε στην πλευρά των ποδοσφαιριστών. Και με σένα θα ξεκινήσω με τον ίδιο τρόπο. Ένα ωραίο Σαββατοκύριακο για το Ερθνιακό, γιατί ξέρω ότι η ψυχολογία για ένα ποδοσφαιριστή είναι το παν. Πώς ήταν μετά την νίκη αυτή το κλίμα της ομάδος, μεταξύ σας οι παίκτες σίγουρα το χαρήκατε, βγάλατε κάτι, χρωστούσατε όπως είπε και ο κότς σου εαυτού σας κάτι καλό, και στη συνέχεια βέβαια να μου πεις και εσύ για τη συνεργασία σου με το Ερθνιακό και γενικότερα από την αρχή της χρονιάς. Εντάξει, σίγουρα την Πέμπτη είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν το περιμέναμε τόσο, γιατί με το πρωτάθλημα έτσι πως εξελίχθηκε είχαμε στόχο το γήπελο. Από εκεί και πέρα, μετά από αυτήν είχαμε κάνει μια καλή εμφάνιση στο κύπελο και δεν μας ήρθαν τα γκόλ όπως θέλαμε και γενικά στην κυρία του παιχνιδιού.
με ένα βαρύ σκορ το οποίο είναι 3-0 και σίγουρα δεν το δεχτήκαμε, οπότε στην ουσία το φάρμακο για τον ποδοσφαιριστή είναι το επόμενο παιχνίδι, το οποίο εντάξει δεν είχε βαθμολογική σημασία τόσο, αλλά ήταν για τους εαυτούς μας. Είχαμε ένα μεγάλο κίνητρο να κερδίσουμε και να πάρουμε ένα ντέρμπι επιτέλους, τέλος πάντων. Mm-hmm. Και για την ψυχολογία τη δικιά μας, ότι θα είναι ένα καλό παιχνίδι που θα κρίνει πάρα πολλά στο θέμα τίτλου. Για εμάς τους ίδιους, πήγε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Προηγηθήκαμε στο 15-2-0, αν δεν κάνω λάθος. Στο 14. Στο 14, ναι. Και γενικά πήγε το παιχνίδι έτσι όπως ακριβώς θέλαμε, δηλαδή και στην ψυχολογία μας και μέσα στο γήπεδο. Μας βγήκαν όλα στην ουσία. Φάνηκε στο πέναλτι. τυχαία. Τέλος πάντων, εντάξει, όλοι βοηθήσαμε. Και οι 11 παίκτες και οι προπονητές, και ο κόσμος, και τα παιδιά που μπήκαν, βοηθήσαν όλοι, δώσαν τον καλύτερο τους εαυτό. Πραγματικά τα γκολ τα πανηγύριζαμε, δηλαδή πέραμε πρωτάθλημα. Και ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Όποιος ήρθε στο γήπεδο πιστεύω το απόλαυσε το 100% σίγουρα. Και νομίζω ότι αυτό είναι που. Και το χρωστούμε σε αυτούς, ναι, μας και αναζητάτε και από εδώ και πέρα, αν δεν κάνω λάθος, Αντώνη. Δηλαδή, σίγουρα η βαθμολογική σας θέση από τη μία. Okay, είμαστε αυτή τη θέση, απ' την άλλη όμως δεν έχετε το πολύ μεγάλο άγχος που ίσως έχουν κάποιες άλλες ομάδες. Ναι, και μπορεί να και να δείξετε καλύτερα πράγματα και να έχετε ένα διαφορετικό στόχο. Βέβαια, πάντα έχετε την νίκη, αλλά έχετε και στόχο σίγουρα να παρουσιάσετε κάτι καλό στο γήπεδο. Να πω ότι η ομάδα, εντάξει, από την αρχή της χρονιάς ξεκίνησε από το 0. Δηλαδή, εντάξει, η ομάδα φτιάχτηκε, ήταν από πέρυσι στη ΓΑΜΑ Εθνική ένα άλλο ρόστερ. Τα πράγματα δεν πήγε όπως είχαν σχεδιάσει η διοίκηση ομάδα και προπονητής. Η ομάδα έπεσε κατηγορία, πάλι φτιάχτηκε από το 0. Κάναμε ένα περίεργο ξεκίνημα στην αρχή της χρονιάς, πάλι δεν μας βγήκε και θεωρώ ότι η ομάδα τώρα πατάει στα πόδια της. Δηλαδή τώρα ζητάει πράγματα. Δηλαδή από το Γενάρη και μετά η ομάδα έχει μια βάση που βγαίνει μέσα στο γήπεδο, τέλος πάντων. Και πολλές ομάδες το βλέπουν αυτό. Ναι. Σαν ντέρμπι ήμασταν λίγο πιο σφιγμένοι, να το πω και έτσι, και δεν μας γίνανε πράγματα. Αλλά όπως λες εσύ, ότι είχαμε βγει λίγο εκτός στόχων, δεν υπήρχε άγχος, μας βγήκαν παραπάνω πράγματα. Εντάξει. Θεωρώ ότι εντάξει, το γκολ το είχαμε πιο πολύ τώρα τελευταία παιχνίδια. Και πάμε καλά. Δηλαδή, η ομάδα τώρα είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο, θεωρώ, και φαίνεται αυτό μέσω γήπεδο. Γενικότερα και για την δική σου συμφωνία από την αρχή της χρονιάς. Πώς ήταν η παρουσία σου, η δική σου? Νομίζω πήγε σε μια ομάδα που είναι γνωστή, ρε παιδί μου, και για το μέρος που βρίσκεται και για τους ποδοσφαιριστές που είχε. Είδες γνώριμα παιδιά, δεν είδες άγνωστους. Και άσχετα, ξαναλέω, για να μην συζητάμε συνέχεια για την πορεία, τη μέχρι τώρα ή τη βαθμολογική θέση, πώς είναι για σένα η φετινή χρονιά σαν Αντώνης? Ναι, η αλήθεια είναι ότι μετά από αρκετές προσπάθειες ήρθε αυτή η συνεργασία. Ναι, γιατί ξέρουμε ότι έχει γίνει το τηλεφώνημα πολλές φορές. Νομίζω ότι είχε φτάσει η ώρα. Εντάξει, ήρθαμε πολύ όρεξη στην ομάδα, η αλήθεια να λέγεται. Μέχρι στιγμής δεν έχω κανένα παράπονο από την ομάδα γενικά. Δηλαδή, όλα κυλάνε όπως ακριβώς το είχα στο μυαλό μου. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Πιστεύω ότι σε όλα τα μάτια έχω δώσει τον καλύτερο μου αυτό για την ομάδα, γιατί πρώτα είναι η ομάδα και μετά είναι ο παίκτης. Ένας παίκτης θα διακριθεί όταν η ομάδα πηγαίνει καλά και θα φανούν ποιοι είναι αυτοί στην ομάδα για να το που παίζουν, τέλος πάντων. Μου αφήνει μια πικρία ότι δεν είμαστε σε μία από τις θέσεις που διεκδικούμε το πρωτάθλημα, αλλά ελπίζω και δεν ξέρω αν έχουμε συμφωνία να γίνει τα επόμενα χρόνια. Η ομάδα να καταφέρει αυτό που έχουν βάλει ως στόχο. Αλλά στις γενικές γραμμές είμαι απόλυτα ικανοποιημένος σε όλους τους τομείς από την ομάδα. Και από τη συνεργασία και από όλα. Εγώ για τον Αντώνη να πω πραγματικά ότι δεν τον ήξερα πιο πριν. Το μοναδικό παιδί που είχαμε συνεργαστεί από τα παιδιά που είναι στην ομάδα, τέλος πάντων, ήταν ο Γιωργούλης στα Χανιά σε προηγούμενο χρόνο. Ο Αντώνης όμως είναι ένας και καλός τερματοφύλακας και ένας πραγματικά πολύ συγκροτημένος άνθρωπος, που σίγουρα κάθε προπονητής θα τον ήθελε στην ομάδα. Εγώ δηλαδή, αν υποτεθεί ότι θα είμαι την επόμενη χρονιά στην ομάδα, είναι μέσα από τα 2-3 παιδιά που θα μιλήσουμε πρώτα μαζί τους. Είναι χρήσιμος για μια ομάδα για πολλούς λόγους. Και νομίζω ότι, γιατί στην αρχή της εκπομπής κάναμε ένα μικρό έτσι
μια μικρή ενημέρωση στον κόσμο για τις ενδεκάδες που φτιάχνουμε. Αυτό ήθελα και να σου κάνω μια παρένθεση. Αυτό που είπε ο coach για να μην χαθεί, δηλαδή ναι. Ότι ο κάθε προπονητής θα τον ήθελε στην ενδεκάδα του. Αυτή τη στιγμή στους 13 προπονητές που έχουν ψηφίσει, οι 11 ναι, τον έχουν στην ενδεκάδα ναι. που θα θέλανε. Αυτό θέλω να πω ότι πια νομίζω ο coach ότι και στο ερασιτεχνικό επίπεδο. Ένα παραπάνω σίγουρα, γιατί εδώ είμαστε και πιο μικρή κοινωνία από τα Χανιά και γνωριζόμαστε πολύ μεταξύ μας και ξέρουμε τι χαρακτήρας είναι ο ένας, τι χαρακτήρας είναι ο άλλος. Όσοι ασχολούμαστε και με το ποδόσφαιρο τόσα χρόνια, νομίζω εντάξει, ο Αντώνης είναι ένα παιδί που δεν έχει προκαλέσει ποτέ κανέναν και αντίθετα έχει σκληρή δουλειά, έχει την εμπειρία και έχει πάει εκεί που έχει πάει το παιδί στην καριέρα του και νομίζω έχει ζήσει και αυτός καταστάσεις έτσι ώστε να ξέρει και τον τρόπο συμπεριφοράς του αλλά και τη δουλειά που κάνει για τον εαυτό του πρώτα απ' όλα και μετά για την ομάδα. Οπότε σίγουρα το ότι τον έχουν ψηφίσει αρκετοί σε αυτό που κάνουμε εμείς είναι μια εικόνα τέλος πάντων προς τα έξω, προς το πρόσωπό του από όλους που ασχολούνται. Να συμπληρώσεις βέβαια, σ' αφήνω. Θα ευχαριστήσω πρώτα για τα καλά λόγια τέλος πάντων και να πω ότι γενικά όλοι οι παίκτες πρέπει να σέβονται και τον προπονητή που έχουν δίπλα τους και τους παίκτες και τους συμπαίκτες τους, δηλαδή να γίνεται μια δουλειά που όλοι να σκέφτονται επαγγελματικά πάνω σε αυτό το τομέα, δηλαδή να υπάρχει σεβασμός, κάθε ένα να κάνει τη δουλειά του έτσι όπως πρέπει και να σέβεται και τη διοίκηση, τον συμπαίκτη του, την προσπάθεια που κάνει ο καθένας, να κάνει το ίδιο και παραπάνω. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο πακέτο για να ποδοσφαιριστεί, θεωρώ. Και επειδή βλέπουμε και ότι το τοπικό πλέον πάει λίγο σε πιο επαγγελματικά πρότυπα, δηλαδή και επιστρέφουν παίκτες που έχουν παίξει παραπάνω. Παραπάνω, οι διοικήσεις έχουν παίκτες, απαιτήσεις από τους παίκτες, οι παίκτες από τις διοικήσεις. Δηλαδή δεν είναι αυτό ότι πάμε μια παρέα να παίξουμε μεταξύ μας και ό,τι βγει. Υπάρχει μια πιο μεγάλη οργάνωση τέλος πάντων σε αυτό το κομμάτι. Ναι, coach. Θεωρώ ότι σε μια ομάδα 25 ατόμων 100% να είναι ευχαριστημένοι όλοι δεν γίνεται. Εννοείται. Προσπαθούμε, δηλαδή όλοι όσοι εμπλέκονται, πραγματικά όσοι εμπλέκονται από το φροντιστή μέχρι τη διοίκηση όλους, θα πρέπει να νιώθουν ότι είναι χρήσιμοι. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Και να είναι ξεκάθαροι οι ρόλοι. Μερικές φορές συγγνώμη, δηλαδή των παιδιών μπορεί να μην είναι αντικειμενικοί, να είναι υποκειμενικοί, ανάλογα αν παίζουν, ανάλογα αν δεν παίζουν. Θέλει διαχείριση, καθημερινότητα, ένα ελκυστικό περιβάλλον για να είμαστε ευχαριστημένοι όλοι και να κάνουμε τη δουλειά μας με τον καλύτερο τρόπο τέλος πάντων. Αυτό νομίζω. Ναι, νομίζω ότι εντάξει, συμφωνώ απόλυτα και ότι δεν είναι μόνο το αγωνιστικό σαν αγωνιστικό, είναι όλη, όπως είπες και εσύ, είναι όλη η διαχείριση το τι ζητά ένα παιδί. Αλλά ο Αντώνης νομίζω είπε το πιο σωστό απ' όλα, ότι επειδή υπήρχαν οι εποχές και τις έζησα και εγώ, ότι καμιά φορά εδώ στο Ρέθυμνο ή γενικότερα στο ποδόσφαιρο είναι όλοι προπονητές, όλοι γνώστες. Μπορούσε να ξεκινήσει μια χρονιά που το έχει ζήσει σίγουρος, είμαι και ο Αντώνης. Από την αρχή της χρονιάς ξέρεις, δεν μ' αρέσει φέτος ο coach, δεν μ' αρέσει ο συμπαίκτης μου, πώς θα ξεκινήσει χρονιά. Νομίζω ότι αυτό που λέει ο Αντώνης είναι ο σεβασμός, ότι νομίζω εδώ δεν είμαστε, κανείς δεν θέλει να χάσει. Κανείς δεν θέλει να κατηγορηθεί ότι είναι κακός. Κανείς προπονητής νομίζω δεν κατεβάζει μια ομάδα σήμερα θέλω να χάσω. Ή κάποιο παίκτη θέλω να τον έχω κάτι με τον Αντώνη και όλοι θέλουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους, όλοι θέλουν να κερδίσει η ομάδα τους, να πανηγυρίσουν όλοι. Οπότε σε αυτό το κομμάτι, αν είμαστε λίγο πιο το μυαλό μας μέσα στο κεφάλι μας, πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι όλοι κάνουν μια κοινή προσπάθεια για το καλό όλων και της ομάδας. Αν ξεκινάει η βάση διαφορετικά ότι δεν μου αρέσει ο φετινός coach, οπότε όσο αντέξω, εγώ θα κάνω τη δουλειά μου, επειδή τα ακούμε αυτά καμιά φορά, γι' αυτό συμφωνώ απόλυτα με τον Αντώνη που λέει ότι ο σεβασμός νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό και στο συμπαίκτη αλλά και στον προπονητή. Εγώ πάνω σε αυτό θα ήθελα να πω, είμαι εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής και δουλεύω στα δημοτικά σχολεία τέλος πάντων τα τελευταία χρόνια. Πάντα ξεκινώντας η χρονιά, αυτό που λέω στα παιδιά, η πιο σπουδαία λέξη που πρέπει να έχουν πάντα στο μυαλό τους είναι αυτή η λέξη σεβασμός. Ακριβώς, ναι. Αν σέβομαι τις ανάγκες των άλλων, είναι όλα πολύ, πολύ εύκολα. Σέβομαι τον εαυτό μου κυρίαρχα για να μπορούν να κυλήσουν τα πράγματα. Σωστά. Και από κάτι πάνω σε αυτό, ναι. Ότι πρέπει από τον προπονητή, τον κύριο Μαχηδάκη, ας πούμε, το βοηθό, και από το, να παίρνεις το καλύτερο που μπορείς. Δηλαδή, άμα υπάρχει κακή ενέργεια από την πρώτη μέρα, αυτό θα σου βγει και μέσα στο παιχνίδι. Δεν γίνεται να κάνεις κάτι διαφορετικό. Εννοείται. Πρέπει από όποιον έχεις, από όποιον άνθρωπο έχεις, μέχρι και η διοίκηση, να πάρεις το καλύτερο που μπορείς και από τον παίκτη. Και ο κόσμος από τον παίκτη να πάρει το καλύτερο που μπορεί, ώστε να βγει ένα σύνολο θετικό και να
Και νομίζω ότι αυτό που δεν σ' αρέσει και την αρνητικότητα, να την αφήσει λίγο στην άκρη για το δικό σου καλό. Εσύ, δηλαδή, εγώ να προσπαθήσω να βγάλω ό,τι θετικό μπορώ και ό,τι θετικό να δείξω για το δικό μου καλό. Να είμαι εγώ καλά στην παρουσία μου. Γιατί όσο είμαι αρνητικό, τόσο θα φανεί και στο παιχνίδι μου. Όπως το πες. Θα κάνεις λάθη, νεύρα. Ακριβώς. Αντώνη, γνωρίζεις, εννοείται, ξαναλέω, τους περισσότερους αθλητές που αγωνίζονται στο φετινό πρωτάθλημα. Γνωρίζεις αντιπάλους πολύ καλά, έντονα, εντός, εκτός γηπέδων. Είσαι από τα παιδιά που έχεις κάνει αρκετές φιλίες από το ποδόσφαιρο και πραγματικά τα πειράγματα δίνουν και παίρνουν έξω, είμαι σίγουρος, όπως και στη δική μας περίπτωση. Θα ήθελα τη δική σου άποψη για το φετινό πρωτάθλημα. Ένα πολύ ανταγωνιστικό, νομίζω. Είπες μια σωστή, ακόμα μια σωστή κουβέντα, ότι αρχίζει και γίνεται πιο επαγγελματικό το τοπικό, γιατί κατεβαίνουν παίχτες, έρχονται καινούργιοι προπονητές, υπάρχουν πολλές απαιτήσεις από όλες τις απόψεις. Οπότε νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο όσον αφορά τον ανταγωνισμό του πρωταθλήματος και για τη συνέχεια. Και γενικότερα για τη φετινή χρονιά, λέγοντάς μας και ποια είναι η πιο έτσι σκληρή ομάδα που έχεις αντιμετωπίσει, παράδειγμα. Κατά τη γνώμη μου, θεωρώ ότι παρότι που αγωνίζομαι τελευταία 5 χρόνια τοπικό, ας πούμε, παρόλα αυτά θεωρώ ότι το φετινό πρωτάθλημα είναι ίσως το καλύτερο των τελευταίων ετών, για να μην πω δεκαετίας τέλος πάντων, και από άποψη του τίτλου και της ουράς. Δηλαδή γενικά είναι ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Έχει να κάνει λίγο ότι δεν έχουμε και εκπρόσωπο στη ΓΑΜΑ Αθηνική. Ναι, ότι η επισκοπή είναι στη ΒΑ Αθηνική, είναι πιο επαγγελματικά. Και παρόλα αυτά ότι όλοι οι παίκτες που κατεβήκανε μοιραστήκανε στις ομάδες. Δηλαδή, νομίζω είναι η πρώτη μοιρασιά καλή μετά από πολλά χρόνια. Πραγματικά. Δηλαδή τώρα. Όσες ομάδες πρωταγωνιστούν τέλος πάντων έχουν πάρει τους παίκτες. Ναι, δεν υπήρχε φαβορή από την αρχή της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ισχύει. Δεν υπήρχε φαβορή από την αρχή της χρονιάς. Δηλαδή δεν είναι ότι υπήρχε φαβορή και συνέχεια άλλαξε το σκηνικό. Σωστό. Πρώτη χρονιά βλέπω ότι ακόμα και ο πρωτοπός μπορεί να χάσει βαθμό από τον τελευταίο. Είναι στραβοπατήσει. Άλλα χρόνια δεν το χάζεσαι αυτό, γιατί συνήθως υπήρχε πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων και υπήρχαν από κάτω κάποιες. Μεγάλη διαφορά η αλήθεια είναι. Τώρα πλέον γινόταν αγωνιστή και ο τίτλος άλλαζε χέρια. Δεν ήξερε πάση και μέσα που είχε στο Γεράνι στην αστική γωνιά και δεν ήξερε άμα κερδίσει. Εμείς που είμαστε στο Γεράνι κερδίσαμε στο 90 φεύγα. Ναι, άλλες ομάδες, τα Λιβάδια βλέπουμε μια πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Δεν έχει, νομίζω ότι δεν έχει τηθεί από μια ομάδα. Ναι, έχουν χάσει σχεδόν όλοι οι βαθμούς, νομίζω ότι Παρτιζάν μόνο. Κερδίσαμε και αυτό με μεγάλη δυσκολία. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, κάθε Κυριακή να παίζει τέτοια παιχνίδια, θεωρώ ότι μακάρι να συνεχιστεί. Σίγουρα θέλουμε να έχουμε μια ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική, άμα δεν καταφέρει κάποιο. Αλλά πρέπει να υπάρχουν και σωστές προδιαγραφές. Δηλαδή. Παιδιά από πίσω δικά σου, σωστή οργάνωση, θέλει πολλά πράγματα. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι, όπως είπε και ο coach, ότι τα Ζωνιανά είναι λίγο πιο μπροστά αυτή τη στιγμή από τις υπόλοιπες ομάδες. Από εκεί που είχαμε δει τον Άρη να έχει κάνει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα που δύσκολα είχαν και πάρει και πολλά ντέρμπι σε αρχή της σεζόν, φάνηκε ότι ο Ερμής που δεν ήταν τόσο στην αρχή για πρωτάθλημα, τους βγήκε, έκανε κάποιες μεταγραφές που χρειάστηκαν και θεωρώ τώρα αυτή τη στιγμή είναι το φαβορί σε εισαγωγικά. Γιατί έχουμε δει ότι το πρωτάθλημα είναι πολύ αμφίρροπο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στις επόμενες 5 αγωνιστικές θα ξέρουμε ποιος είναι ο πρωταθλητής ή τέλος πάντων ποιες είναι οι δύο ομάδες. Γιατί παίζουν λίγο νομίζω μεταξύ τους μετά από 2-3 αγωνιστικές. Ναι, πρώτες... έχει δείξει λίγο μια μεγάλη σταθερότητα σχέση με τις άλλες ομάδες τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι μια ομάδα που. Και το πήρε και στα πιο σοβαρά νομίζω το Ζωνιανά. Το δείξα τον Ιανουάριο νομίζω περισσότερο από τις άλλες ομάδες. Ότι σου λέει αφού με βγάζει ο δρόμος εκεί, το είχαμε συζητήσει και με τον coach όταν είχαμε μιλήσει για το αφιέρωμα του Ζωνιανών. Ότι αν μας βγάλει ο δρόμος, εννοείται πως θα σκεφτούμε να το βοηθήσουμε κι εμείς κάπως τον Ιανουάριο. Και να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Και εμείς πήγαμε μετά το Γενάρη να παίξουμε και μέσα. Είδαμε μια εντελώς διαφορετική ομάδα από αυτή του πρώτου γύρου. Είχαμε παίξει πρώτη αγωνιστική. Και λίγο μας εξέπληξε αυτό. Δηλαδή, είδαμε μια ομάδα που είχαμε ξαναδεί μέχρι στιγμής. Μπορεί σε κάποια ομάδα να είναι λίγο πιο. Το έχει τόσο καλή, αλλά μέχρι στιγμής θεωρώ ότι αυτή είναι. Νομίζω ότι έχουν ενισχυθεί με. Έχουν ενισχυθεί με έχουν πάρει τρία παιδιά. Με παιδιά που τους βοηθάνε κιόλας και φαίνεται. Κάθε Κυριακή φαίνεται αυτό. Ναι, αρκετά εμπειρή ομάδα πια. Δηλαδή και μπροστά και πίσω έχουν πιο πολλές επιλογές. Ναι. Με έμπειρα παιδιά. Κοιτάνε, η αλήθεια είναι στην Ηρακλειώτικη αγορά που έχει μεγαλύτερο έτσι. Μπορείς να βρεις κάτι πιο εύκολο από εδώ και έχουν ενισχυθεί.
Εμείς σε αυτό πάνω θα ήθελα να πω δύο πραγματάκια, γιατί εντάξει υπάρχει μια ατμόσφαιρα ότι σε εμάς έχουν συμβεί διάφορα πράγματα στην αρχή που ήταν πραγματικά πολύ δύσκολα για να υπάρχει έτσι μια εικόνα. Εμείς δεν είχαμε αγορά, δηλαδή όταν είχαμε λίγους παίχτες, μικρό ρόστερ, παίξαμε στο κύπελο, πήγαμε και είμαστε ίσα ίσα και παίξαμε τα παιχνίδια τα πρώτα και στην προετοιμασία, έτσι εξελίχθηκε. Έχουν φύγει πολλά παιδιά από την ομάδα. Σε σχέση με τη Γάμα νομίζω πάρα πολλά, ναι. Φύγανε από τη Γάμα πολλά παιδιά, κυρίως στο Πέραμα και σε άλλες ομάδες ή και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Από τα παιδιά που έμειναν, ο Χαλκιαδάκης ουσιαστικά έπαιξε το πρώτο παιχνίδι που για μας είναι βαρόμετρο, την 8η αγωνιστική με το Πέραμα. Ο Μερτήρη είχε τραυματισμό, ναι. Είχε τραυματισμό και μπήκε 5η-6η αγωνιστική. Και ουσιαστικά από τα έμπειρα παιδιά είχε μείνει ο Γιωργούλης, ο Αντώνης και τα υπόλοιπα παιδιά ήταν παιδιά που πραγματικά είναι, έχουν μεγάλη αξία, αλλά όχι με μεγάλες εμπειρίες και παραστάσεις. Ή είχαν έρθει καινούργοι στην ομάδα, ας πούμε. Καινούργοι, που σημαίνει ότι ο χρόνος δεν ήταν σύμμαχός μας, δεν μας βοήθησαν τα αποτελέσματα, νομίζω. Έχουν φύγει παιδιά από την ομάδα και στη διάρκεια, δηλαδή μετά που ξεκινήσαμε. Δηλαδή σταμάτησε ο Φράγκος, φύγει ο Πρινιανάκης και πήγε στην Αναγέννηση, πήγε ο Βρετός στον Ηρόδοτο. Τρεις ποσοριστές που ήταν στη Γάμα. Πολύ χρήσιμοι. Ο Βαρουξάκης που την προηγούμενη χρονιά είχε σκοράρει και 3 τέρματα, ήρθε, ήταν φαντάρος, το παιδί σταμάτησε μετά, δεν μας βοήθησε. Ο Μανιαδάκης, ο Μάστορας επίσης, ένας πολύ αξιόλογος ποδοσφαιριστής που ήρθε τραυματίας όμως και η αποκατάστασή του κράτησε καιρό, δεν μας βοήθησε ουσιαστικά. Και κάποια άλλα παιδιά, ο Κοκκινάς ο ένας. Έφυγε ο μικρός. Ναι, πήγε στο Πέραμα. Έχουμε ρωτήσει ένα παιδί που είχε κατέβει από τη Βόρεια Ελλάδα που είχε κάνει καλές εμφανίσεις στα φιλικά. Είχαμε παίξει με τον Εργοτελή στο Ηράκλειο και πήγε πάρα πολύ καλά. Αλλά το παιδί δεν προσαρμόστηκε μάλλον σε ένα ξένο περιβάλλον, ναι. Δεν τα κατάφερε. Και μοιραία βρεθήκαμε. Σίγουρα είναι συγκυρίες όλα αυτά, αν τα βάλουμε κάτω, όσοι δεν το ξέρουν, αν τα βάλετε κάτω, σίγουρα υπάρχει μια αιτιολογία στο ότι ο Ρεθνιακός ήθελε περισσότερο χρόνο και το δρόμο του σιγά σιγά. Πραγματικά δεν ψάχνω άλλο. Όχι, είμαι αρκετά όριμος τώρα, δηλαδή σίγουρα σε αυτή τη διαδρομή έχουμε κάνει λάθη όλοι και εγώ. Δηλαδή ο επικεφαλής σε ένα γκρουπ, όλοι νομίζω ότι έχουμε κάνει λάθη. Δεν ψάχνω κανένα άλλο και δικαιολογίε. Εγώ έχω να πω το μεγάλο λάθος του coach, μιας και αναφέρει παίχτες που έρχονται και φεύγουν. Το μεγαλύτερο λάθος coach που έχεις κάνει είναι ότι έχεις ένα βοηθό έτοιμο, τον οποίο αυτό που βλέπω εγώ στην προπόνηση, γιατί τυχαίνει να είμαι στο κήπεδο την ώρα που κάνει την προπόνηση, είναι σε τρομερή κατάσταση. Το βλέπω και μπαίνει στα διπλά και μιλάμε για τον Νίκο το Δασκαλάκη. Ο άνθρωπος και την εμπειρία έχει μαζί σου και είναι και σε τρομερή κατάσταση. Συγγνώμη τώρα, δηλαδή. Βάλτε το ένα βιντεό και βάλτε το μέσα. Τόσοι φίλοι του τον παρακαλούσαν τόσα χρόνια να σταματήσει. Και εσύ τώρα πας να βάλεις φωτιές, να πεις του Νίκο να ξαναξεκινήσει το ποδόσφαιρο. Θα στραβήξω βίντεο σε μια προπόνηση του Ρεθνιακού που είναι ο Νίκος ο Δασκαλάκης μέσα και πείτε μου εμένα μετά ποιος παίζει και ποιος δεν παίζει. Λοιπόν, ο Νίκος είναι καταρχήν ένα παιδί που το έχω επιλέξει εγώ ξεκάθαρα, τον ήξερα πιο πριν. Ήταν αυτός που θα με οδηγούσε στα μονοπάτια που για μένα ήταν άγνωστα, τα ποδοσφαιρικά. Δηλαδή, το Ρέθυμνο, ναι. Για το Ρέθυμνο. Δεν είχα. Δηλαδή, παρακολουθούσα, αλλά τα βασικά. Πραγματικά συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά. Σίγουρα πρέπει να τον ευχαριστήσω και αυτό και το Κουτρούλη, το Δημήτρη, που είναι παιδιά πολύ θετικά, μας βοηθάνε στην καθημερινότητά μας να εξελίσσεται όπως πρέπει να είναι. Ποδοσφαιρικά ο Νίκος, αυτοί που έχουν παίξει αντίπαλοι του. Ξέρουμε εμείς. Νομίζω ότι έχουν. Πολύ καλά. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε σαν ομάδα. Να ξέρετε ότι εμείς έχουμε. Δηλαδή, αυτό που μας προβληματίζει είναι ότι δεν έχουμε μάθει να κερδίζουμε. Δηλαδή, δεν βάζουμε στο παιχνίδι μας σκοπιμότητα. Νομίζω έχει. Εντάξει, ο Νίκος είναι ένα παιδί που έχει ζήσει καλές στιγμές στο ποδόσφαιρο. Έχει ζήσει τη Δέλτα Εθνική, τη δύσκολη. Έχει ζήσει, τέλος πάντων, έχει παίξει πολλά χρόνια στο τοπικό. Τον ξέρουμε και σαν αντίπαλο, αλλά και γνωριζόμαστε τόσα χρόνια. Ο Νίκος ήταν ένα δυναμικό παιδί πάντα, που έδινε το θάρρος, έδινε τη δύναμη σαν αρχηγός. Την όθηση, όλο αυτό που χρειαζόταν. Οπότε αυτό προσπαθώ να καταλάβω και αυτό που λέτε τώρα, ότι σίγουρα μπορεί κάποιοι παίκτες να ήταν έμπειροι, αλλά δεν έδωσαν την όθηση αυτή που λέει ο Βασίλης, ή γενικότερα τη σκληράδα που χρειαζόταν ο Ερθμιδιακός ίσως για να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή.
Ουσιαστικά είχε μείνει μόνο ο Κώστας ο Γεωργούλης. Δηλαδή ο Μαρτύρη ναι. μπήκε αργά, ο Χαλιαδάκης μπήκε πιο αργά, ο Αντώνης είναι τερματοφύλακα και τα υπόλοιπα παιδιά ήταν όλα καινούργια. Ο Κώστας βέβαια, ο Κώστας, εντάξει αυτό θα, είναι, θα το πω για αστείο γιατί γνωριζόμαστε πολύ καλά, είμαστε φίλοι, είναι επικίνδυνος όταν βάζει γκολ να ξέρεις κότς. Δηλαδή προσπαθήστε όταν βάζει γκολ μην μπει κανείς μπροστά του. Η επιτάγχυση που έχει στα πρώτα 10 βήματα όταν βάζει τον γκολ, επειδή έχω ζήσει και στη Γάμα Εθνική. Τραυμάτισε ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, όποιο πάει να τον. Αν πα να τον αγκαλιάσει την ώρα που έχει πάρει την επιτάχυνση, σε έχει κατεβάσει. Δεν έχει πανηγυρίσει ποτέ με τον. Ποτέ το. Αυτό, άμα ανοίξει χέρια, τελείωσε. Τελείωσε αυτό. Εγώ το έχω βιώσει φέτος στο παιχνίδι με την Ασυγωνιά που ήρθε πάνω μου. Εντάξει, το συνηθίζουμε. Το βίωσα. Έκανε σίγουρα βίωση. Ήμουνα, γιατί εντάξει, κάποια στιγμή κατάλαβα ότι έρχεσαι σε μένα και πραγματικά προβληματίστηκα. Λέω ότι κινδυνεύω. Σφίχτηκα, λέγεται. Σφίχτηκα. Έχω κάνει μια εγχείρηση ποδηλική στήλη στο λαιμό, σπονδυλοδεσία και φοβήθηκα ότι κινδυνεύει. Πραγματικά το λέω. Ναι, μα όχι, είναι θηρίο. Δηλαδή, εκεί έχει πάρει, εγώ τον έχω ζήσει. Και ξέρω ότι όταν εκεί πεισμώσει και το βάλει ή τέτοιο, τα πρώτα του βήματα στον πανηγυρισμό. Έχει βάλει πόσα 4 γκολ. Ναι, το ζήσα τώρα, το ζήσα κάποια στιγμή. Και του είπα ότι θα έρχεσαι στο τέλος να μου δίνεις το χέρι σου. Του είχα πει. Δεν, ναι, είναι, αλλά είναι δυνατό παιδί, αλήθεια. Ο Κώστας και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τώρα βρίσκεται σε καλό φεγγάρι, όπως το λέμε ποδοσφαιρικά. Είναι ένα παιδί που βοηθάει σίγουρα την ομάδα και στο επιθετικό κομμάτι τώρα βοηθάει πολύ γιατί έχει πετύχει σημαντικά γκολ. Και όχι, αλήθεια, την πλάκα την κάνουμε καμιά φορά. Είναι επίσης ένα παιδί που εντάξει, κάθε ομάδα νομίζω τον χρειάζεται. Έχει την εμπειρία, έχει τις παραστάσεις, έχει τη δυναμική, μπορεί να εμπνεύσει και τους άλλους όταν χρειάζεται. Ναι. Και άλλα παιδιά δεν είναι μόνο αυτοί. Δηλαδή, όλα τα παιδιά, τα έμπειρα μπορούν να βοηθήσουν και να πάρουν την ωραία. Και να βγούμε λίγο. Θέλω ένα σχόλιο και από εσάς και από τον Αντώνη για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καθημερινός στο γήπεδο. Δηλαδή, μπορεί να λείψετε εσείς σαν προπονητής, αυτός δεν λείπει από εκεί. Και δεν είναι άλλος από τον κύριο Γιώργο το Μακρυμαλάκη. Θα ήθελα ένα σχόλιο για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι στη διοίκηση, σωστά, αλλά είναι εκεί σαν να είναι η διοίκηση. Τον δηλαδή... πανηγυρισμό θέλω να σου κάνουν τώρα, όχι, 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 όχι τον πανηγυρισμό. Γιατί δεν θα επειδή... μας θα κλείσουν τα μικρόφωνα. Όχι, όχι. Το ρεθμιακάρα που φωνάζει. Θα ήθελα ένα σχόλιο και για τον κύριο Γιώργο, έτσι, και από τον coach και από τον Αντώνη. Να μιλήσω εγώ. Εντάξει, ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος πολύ, είναι πολύ αυθόρμητος, πραγματικά αγαπάει παθολογικά νομίζω την ομάδα. Εγώ έχω προτρέψει πάρα πολλές φορές τα παιδιά και νομίζω ότι κατά κόρο το κάνουν, όχι εξαιτίας μου, έτσι καλώς θα το κάνανε νομίζω, και πανηγυρίζουν μαζί του. Απλά χρειάζεται λίγο προσοχή να, γιατί κάποια στιγμή θα του στείλει το μπιλετάκι ο Δήμος με τις φθορές. Όχι, δεν έχει σπάσει. Μα δεν είναι τζάμι, άμα ήταν τζάμι θα σπάσει. Τζάμι θα είχε σπάσει σίγουρα. Μιλάμε για το plexiglass στην κερκίδα σου χώρα. Εντάξει, μας βοηθάει αρκετά, δηλαδή κάνει κάποια πράγματα. Το κάνει γιατί το θέλει, δηλαδή πραγματικά του βγαίνει μέσα από την ψυχή του. Ναι, ναι. Καθόλου, ούτε με αμοιβή, ούτε και είναι στη διοίκηση. Ναι, ναι. Πιστεύω ότι ο Γιώργος είναι με όλη τη σημασία της λέξης ερθυμιακός. Δηλαδή, ζει για να πνέει την ομάδα ξεκάθαρα. Τέτοιο παδό δεν έχω ξαναζήσει, πραγματικά είναι τρελός για την ομάδα. Είναι κάθε μέρα στην προπόνηση και προσπαθεί να σε ψυχώσει την ομάδα για τον ντέρμπι που θα ακολουθήσει, για όλα. Δηλαδή, και όταν νικάει η ομάδα έχει τέτοια χαρά που μέσα από διτρία και πανηγυρίζει. Δηλαδή εντάξει είναι. Θα μπορούσε... Κάθε ομάδα θέλει τον έχει στην ομάδα. Κάθε... Ισχύει. Θα μπορούσε νομίζω να είναι ο αντίστοιχος εθνικάρας. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς αυτό. Του Ρεθύμνου. Ναι. Ναι. Καλός χαρακτηρισμός. Όχι, ναι, είναι. Όχι, έχει ακολουθήσει την ομάδα και με ποδήλατο στο Πέραμα και με ποδήλατο στο Ηράκλειο. Είναι ο άνθρωπος που ακολουθεί παντού. Πολύ ο λόγος έτσι είπα ποδήλατο. Έχει πάει με το μηχανάκι. Εντάξει, νομίζω ότι τον ξέρουν και στα γήπεδα τα άλλα που ναι. πηγαίνει, έχει την ίδια συμπεριφορά και φωνάζει και προσπαθεί να εμπνεύσει τα παιδιά. Είναι και... ότι δεν βρίζει αντιπάλους. Όχι, όχι. Έτσι, με τους αντιπάλους δεν έχω τύχει, ούτε έχω ακούσει να έχει γίνει κάποιο σκηνικό, ας πούμε, με κάποιον αντίπαλο. Έτσι. Σίγουρα το, γνωστό, σίγουρα το όχι μόνο ο Γιώργος, γενικά όλοι. Σίγουρα το ρυθμιακό ακούγεται συνέχεια ναι, από το στόμα. Πριν πάμε στην 11 θα σου πω. Ναι, πέσα τον ίδιο. Η χαρά του βουτάει στη θάλασσα του χειμώνα, δηλαδή. Λοιπόν, εγώ για το κλείσιμο, γιατί. Καταρχάς, πριν πούμε την 11η. Τι έφερε μετά τον ντέρμπι. Γιατί έχει ακουστεί ότι μετά από τον ντέρμπι, ειδικά πέρσι στη Γάμα Εθνική, κερνούσε πίτσες.
μετά το 3-0 ναι, με το πέραμα. Βάλτε του φωτιλιέ τώρα. Θα πάτε αύριο στην προπόνηση και θα του πείτε περιμένουμε τι πίτσε μου. Το μετά το κύπελο, πε όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, αν κερδίσουμε, μπορεί να κερδίσετε με ένα 0 που λέει ο λόγο. Εύχομαι να κερδίσετε παραπάνω. Αλλά άμα κερδίσετε τα Ζωνιανά, πε ό,τι και να είναι, δεν έχει θέμα η πρόκληση. Όχι, όχι. Έχει περάσει ένα αντίρρημα με το πέραμα. Τώρα θα σου πείτε την Πέμπτη. Δεν σου λέει. Λοιπόν, πριν πάμε στην 11 και στον Αντώνη για να κλείσουμε. Με την 11, εγώ θα ήθελα, επειδή έχουμε τη χαρά φέτος να φιλοξενούμε εκτός από τους προπονητές στο αφιέρωμά μας και ποδοσφαιριστές και παιδιά που οι περισσότερες ομάδες, σχεδόν όλες, έχουν έρθει παιδιά με μεγάλη εμπειρία. Παιδιά που έχουν ζήσει στις κατηγορίες, που έχουν παίξει με πολλούς συμπαίκτες και αντιπάλους αντίστοιχα. Λοιπόν, Αντώνη, θα ήθελα και τη δική σου, επειδή ξέρω, γνωριζόμαστε χρόνια και ξέρω την πορεία σου και με την Επισκοπή, που σίγουρα, όπως είπες και πριν, είναι η επαγγελματική ομάδα αυτή τη στιγμή του Ρεθύμνου. Είναι το σκαλοπάτι. Η αλήθεια θα ήταν καλύτερα να έχουμε και μια ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική, έτσι ώστε να είναι το σκαλοπάτι της Επισκοπής. Αλλά επειδή η Επισκοπή λειτουργεί 100% επαγγελματικά, είναι μια ομάδα που και χαιρόμαστε που αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύει το Ρέθυμνο σε αυτή την κατηγορία. Θα ήθελα λοιπόν να μου πεις, επειδή έχεις ζήσει καλές στιγμές και με την Επισκοπή, αλλά και με την πορεία σου γενικά, ποια είναι η καλύτερη στιγμή για εσένα, γιατί έχεις πάει και σε άλλες πόλεις, έχεις παίξει μπάλα, έχεις προπονηθεί με ομάδες μεγάλων κατηγοριών, με καλούς συμπαίχτες. Ποια είναι λοιπόν η καλύτερη στιγμή για εσένα και ποιο πιστεύεις ήταν η απόφαση έτσι που θα θυμάσαι για πάντα στο ποδόσφαιρο. Ότι εκεί αν αποφάσιζα να μείνω, ίσως τώρα να έκανα αυτό ή το αντίθετο. Έπρεπε να φύγω από εκεί για να έχω καλύτερη, ας το πούμε έτσι, καριέρα. Ποια είναι, αν την έχεις θυμάσαι και αν την έχεις σκεφτεί ποτέ. Αδιαφεσβήτητα η καλύτερη στιγμή που εύχομαι να την έχει κάθε ποδοσφαιριστής είναι τη χρονιά που είμαστε στη ΓΑΜΑ με την Επισκοπή, την τελευταία επαγγελματική κατηγορία, που τότε ανεβήκαμε από τη ΓΑΜΑ στη Β' Εθνική. Είχα full season τότε, είχα πάει πάρα πολύ καλά και θεωρώ ότι και από όλες απόψεις, γιατί η Επισκοπή τότε είχε σε κάθε παιχνίδι 2.000 άτομα συνέχεια. Και ζούσαμε τα εντός παιχνίδια πολύ έντονα, δηλαδή υπήρχε κόσμος, ήταν μια ωραία, καθαρά επαγγελματική χρονιά, ναι, γεμάτη, ναι, με φοβερούς συμπαίκτες, η αλήθεια είναι τότε. Φοβερή ομάδα, θεωρώ από τις καλύτερες ομάδες που έχουν περάσει τότε στο Ρέθυμνο. Αλλά και μεταγραφικά νομίζω έχεις κάνει μια πολύ καλή κίνηση. Ναι, εντάξει, στον Πανετολικό τότε, ναι. Θεωρώ ότι στο ιδιαίτερο ερώτημα που έκανες, ότι τότε αν είχα μείνει στον Πανετολικό, ότι και είχα υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο τότε με τον Πανετολικό που ήταν Β' και ανέβηκε Α, ίσως αυτή η απόφαση να ήταν. Δεν έμεινε επειδή επέλεξε εσύ ή επέλεξαν άλλοι. Τότε ήταν λίγο περίεργη η κατάσταση, γιατί είχε φύγει ο πρόεδρος του Πανετολικού τότε, είχε αφήσει την ομάδα, την πουλούσε. Η ομάδα ήταν τότε σε ένα σημείο να παίξει και Δέλτα Εθνική. Άρα δεν ευθυνόταν από σένα. Δεν περιθώριο να περιμένω, δηλαδή ήταν πολύ στενά τα περιθώρια. Τότε είχε έρθει και ευκαιρία της Επισκοπής που ήταν γαμαθική, οπότε δεν το επέλεξε να επιστρέψει. Ναι. Τότε ο ποδοσφαιριστής είχε έρθει να πάει σε μια ομάδα να παίξει. Εννοείται. Κοίτα, γιατί πίστευα ότι αν είχα κάτι μπορεί να ήταν διαφορετικά πράγματα. Δεν ξέρουμε τότε, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Σωστό. Και τώρα την άποψή σου για την Επισκοπή που ξέρω ότι είσαι από εκεί. Την άποψή σου για την ομάδα, πώς τη βλέπεις. Η Επισκοπή έχει ένα πρόεδρο που πραγματικά την αγαπάει πάρα πολύ. Αυτό το ξέρουμε όλοι στο Ρέθυνο. Ζει και αναπνέει την Επισκοπή, ξυπνά ασχολείται με την Επισκοπή, κοιμάται ασχολείται πάλι με την Επισκοπή. Είναι μια ομάδα που έχει φοβερή οργάνωση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που κάνει μια τέτοια πορεία φέτος η Β' Εθνική. Έχει πέσει, έχει ξανανέβει. Αυτό είναι το καλό. Δηλαδή είναι μια ομάδα που δύσκολα ένα χωριό να δεις να παίζει Β' Εθνική και μετά από 3 χρόνια να ξαναπαίζει πάλι στη Β'. Νομίζω ότι και ομάδες με ιστορία δεν το έχουν κάνει τόσο εύκολα. Παρ' όλα αυτά πιστεύω να κατηθεί εκεί πέρα. Είναι μια ομάδα που παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Αξίζει, εντάξει. Έχει ένα πρόβλημα που την αγαπάει πραγματικά και μπορεί να έχει ένα πολύ καλό πρόβλημα που μπορεί να ανταπεξέλθει στις κατηγορίες. Και όποια παιδιά καταφέρουν, γιατί είναι ένα σκαλοπάτι όπως είπες εσύ για παραπάνω κατηγορία, να πάει ένα παιδί να το παλέψει, θα δώσω μια συμβουλή σε αυτό, ότι δεν πρέπει κανείς παίξει που θα πάει και να βάλει τον εαυτό του πάνω από την ομάδα. Δηλαδή είναι μια ομάδα, πραγματικά είναι το όνομα πρώτα και μετά όλοι οι υπόλοιποι.
Ωραία. Και ο ίδιος ο πρόεδρος βάζει πρώτα την ομάδα και μετά το. Ωραία συμβουλή για τα παιδιά που θα επιλέξουν να πάνε στην Επισκοπή. Αυτό το, με την καλή έννοια το λες εσύ, αλλά, είναι, αλλά είναι δύσκολο με την έννοια ότι πρέπει να παλέψει πραγματικά να θέλει δείξει. Θέλει πολλή δουλειά. Είναι κακό ότι δεν έχουμε ένα εκπρόσωπο στη Γαμαθνική, αλλά είναι μια ομάδα που θα δώσει ευκαιρία σε ένα μικρό που θα τον δει και θα τον επιλέξει, θα δώσει ευκαιρία και εκεί θέλει πραγματικά πολλή δουλειά και υπομονή και πίστη. Να. Για τη δουλειά, για να. Θεωρώ ότι έχουν υπάρξει παιδιά που έχουν παίξει στη Β' Εθνική Επισκοπή και από εδώ και στην Κρήτη γενικά. Μην ξεχνάμε στη Β' Εθνική τη χρονιά που ήμασταν η ομάδα το Γενάρη, ήταν στην τρίτη θέση και είχε μόνο κριτικού παίκτε. Ναι, ναι, ήταν εξαιρετική χρονιά. Εξαιρετική. Κότσε, εσύ το σχόλιο σου γενικότερα για τι ομάδε αυτέ, έχει ζήσει στα Χανιά πολλά πράγματα. Πώ τη βλέπει την κατάσταση σε αυτά τα δύσκολα προθήματα και για την Επισκοπή που είναι μια αριθμητική ομάδα στην Super League 2, αλλά και για τα Χανιά. Βλέπουμε ανταγωνιστικά πράγματα. Νομίζω ότι είναι δύσκολες αυτές τις κατηγορίες, αλλά απ' την άλλη όμως παλεύουν οι κριτικές ομάδες. Ισχύει αυτό. Νομίζω και οι δύο ομάδες, και τα Χανιά και η Επισκοπή, δεν ξεκίνησαν πολύ καλά. Στη διάρκεια του χρόνου όμως νομίζω τα καταφέρνουν. Τα Χανιά έχουν φτάσει σχετικά κοντά στην πρώτη θέση. Ευχής έργων θα ήταν να μπορέσουν να φτάσουν στην πιο πάνω κατηγορία. Δεν είναι τόσο απλό, γιατί νομίζω ότι ο Λεβαδιακός έχει προβάδισμα. Mm-hmm. Είναι λίγο δύσκολο. Η Επισκοπή σίγουρα είναι μια ομάδα, αυτό που λέει ο Αντώνης, ο πρόεδρος προσπαθεί, νοιάζεται, όσα χρόνια θυμάμαι ποδόσφαιρο στο Ρέθυμνο, νομίζω ότι ασχολείται με την ομάδα. Ναι. Είναι ένα μεγάλο σωματείο, διαχρονικά δηλαδή στο κριτικό ποδόσφαιρο. Ναι. Για να πω την αλήθεια, θα ήθελα άλλο ένα σωματείο μέσα στην πόλη, στο κέντρο δηλαδή. Ναι. Αυτό το θέλουν και περισσότερο εδώ στο Ρέθυμνο, αλλά δεν γίνεται εύκολα. Ναι, όχι μόνο στη Γάμα Εθνική, και πιο πάνω ίσως. Ίσως να ήταν πιο μεγάλο το κίνητρο για τα παιδιά, με την έννοια ότι η Επισκοπή, ενώ είναι, πραγματικά είναι εκπρόσωπος του νόμου στο ποδόσφαιρο τώρα. Δεν ξέρω, ίσως ένας άλλος, μια άλλη ομάδα να ήταν πιο μεγάλο κίνητρο για τα παιδιά, με την έννοια ότι η Επισκοπή είναι ένα χωριό που είναι λίγο πιο μακριά, που δεν είναι μακριά όμως. Τέλος πάντων, ας προχωρήσουν τα πράγματα όπως είναι. Νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όμως, γιατί καμιά φορά το ζήσαμε αυτό με τον μπάσκετ πολύ έντονα με τον Βασίλη, ότι δεν συνειδητοποιούσαμε 10 χρόνια ότι είχαμε ομάδα στην Α1. Αυτά που ζήσαμε, τους αθλητές που ήρθαν τότε, τους προπονητές που ήρθαν, ήταν κάτι εντυπωσιακό αυτό που έζησε το Ρέθυμνο για την Α1 του μπάσκετ. Οπότε πρέπει τώρα να συνειδητοποιήσουμε και σε αυτό ότι έχουμε μια ομάδα Super League 2. Πρέπει να πηγαίνει ο κόσμος να βλέπει το πρωτάθλημα αυτό. Είναι πολύ δύσκολο πρωτάθλημα και να βοηθάει όποια ομάδα και να είναι εκεί. Αυτό είναι σημαντικό. Το Ρέθυμνο μπορεί να υποστηρίξει μια ομάδα σε αυτή την κατηγορία, σε κόσμο εννοώ. Και πραγματικά είναι φοβερό να έρχονται τέτοιοι παίκτες να παίζουν Super League 2, Β' Εθνικής, που βλέπουμε πολλού παίκτες Super League 1 να κατεβαίνουν πιο χαμηλά να παίζουν σε Super League 2. Και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους εκεί στο κλαμπ για αυτό που γίνεται και να βοηθούν όσους περισσότεροι μπορούν, ώστε να υπάρχει τόσο έντονα, τόσες μεγάλες κατηγορίες σε όλα τα αθλήματα πραγματικά που έχει το Ρέθυμνο. Να πω κάτι, ναι. Ότι πέρυσι ο Ερθινιακός που ήταν η Γάμα Εθνική είχε φτιάξει τη φήμη ότι είναι μια ομάδα για πολύ ψηλά και το έχει κάνει με σχεδόν όλη τη ζημιώτηση, έτσι. Ναι. Δηλαδή αν εξαιρέσω τον Γεωργόλη, ο οποίος είναι παιδί που είναι χρόνια εδώ πέρα, και τον Μπούζρα, ήταν όλοι άλλοι ξεκάθαρα ρεθυμιώτες. Παίκτες, δηλαδή. Απλά η αλήθεια είναι ότι η Β' Εθνική μετά είναι τελείως διαφορετική από τη Γάμα. Καμία σχέση. Δηλαδή μιλάμε για επαγγελματίες καθαρά, μιλάμε για ανθρώπους που δεν έχουν καμία τίποτα άλλο ενασχόληση, αλλά καθαρά τον αθλητισμό. Νομίζω όμως ότι και η Επισκοπή έχει κρατήσει πολλά παιδιά από αυτά που ήταν. Δηλαδή εμείς με το ΣΥΝΚΑ παίξαμε αντίπαλοι και έχουν μείνει αρκετά παιδιά από την ομάδα εκείνη. Ναι, τώρα έχει κρατήσει κάποια παιδιά, εθνιώτες δεν είναι πολλοί, αλλά ναι. Είναι και μεταγραφή νομίζω έχει κάνει ένα-δύο παιδιά γνώριμα, αλλά παράδειγμα να πούμε για τον αρχηγό που τον είχαμε και εδώ στους Μπασάκης, κάποια άλλα παιδιά είναι πολλά χρόνια στην ομάδα και αξίζει πραγματικά εκεί που βρίσκονται και που δίνεται χρόνος και αγωνίζονται. Και να ξέρετε, είμαστε γουρλίδες στην εκπομπή, ότι όποιο σωματείο είτε προπονητής. Και παίζετε την Πέμπτη, τα Ζωνιανά δεν τα βλέπω. Μετά πάνε πάρα πολύ καλά. Ο Μπασάκης ήρθε και έχει κάνει ήδη. 14. Θα πεις πότε ήρθε όμως. Ήρθε πριν όταν 14 η ομάδα. Αγωνιστικές, 14 είναι ή 12. Όχι, πιο λίγο. 12 αγωνιστικές πριν και 12 αγωνιστικές έχει μία ήττα, μόνο από τα Χανιά.
Έτσι και λογικά θα πάει μόνο ποιον Άρη και μετά από τους ναι, ναι, η Δόξα Πλατανέ ήρθε και κέρδισε τον Άρη. Η Δόξα ήρθε και πήγε κέρδισε 2-1 τον Άρη. Κάτι σημαίνει αυτό. Οπότε δεν θέλουμε να πούμε κανένα. Όχι, ναι, ναι, να παρεξηγηθούμε. Απλά σας το λέμε έτσι να το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού. Αυτό είναι μια νότα αισιοδοξία για τη συνέχεια. Και αυτό το κόβεις το μοντάζ. Ωραία, λοιπόν, πάμε την 11. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και την 11 του Αντώνη, καθώς την περιμένουμε πάρα πολύ. Και ξεκινάμε. Πάρα πολύ τώρα τι εννοείς, που σου έχουν στείλει μηνύματα ότι αν δεν με πει τέτοιο, πες του. Αυτό θα το πούνε μετά την 11. Γιατί δεν με είπες. Να σου πει, μπορώ να βάλω 14, ας πούμε. Όχι, δεν γίνεται. 11 χωρίς κανένα φόβο, χωρίς κανένα εννοείται. Όποιον δεν πει. Μπορούμε να σου δώσουμε τη δυνατότητα ότι αν επέλεγες δεύτερο, θα βάζα αυτόν. Μέχρι εκεί όμως. Δεν μπορώ να το μετρήσουμε στους ψήφους. Αλλά τη δυνατότητα. Αλλά ξέρουν, εγώ θα πω τη γνώμη μου πραγματική, αλλά όποιο βάλω, το γνωρίζω ότι έχω μία επιλογή. Δεν και όποιο δεν συμφωνώ εγώ, Αντώνη, τον κόβω εγώ στο μοντάζ. Μην αφωνήσει και βάζω κάποιον άλλο. Αλλά θα είναι από το φετινό πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Ή θα ήθελε να είναι και συμπαίκτη. Άμα βάλω από παλιά τώρα θα σου πω. Όχι, θα βάλει πολλέ. Πάμε από φέτο και το έχουμε κάνει με την ψηφοφορία για να πάμε από φέτο με παιδιά που ή έχει. Συνήθω το νούμερο 1 το μα λέει να γράφαμε και λαϊδί. Οπότε πάμε σε κάποιον άλλο. Ήρθε καιρό να γράψουμε ένα άλλο όνομα. Τώρα ένα βάλει Νικηφόρο Γιάννη. Λοιπόν, τερματοφύλακα βάλω το Γιάννη τον Νικηφόρο. Πάει πρώτο. Κάνει και συμπαίκτες, είναι ένα. Πρώτο καφέ κεράστηκε. History, γράφει. Θα πει τι μισέ καφετέρειε τώρα, δεν πειράζει. Θα τον κεράσουν οι άλλοι μισή ποτό το βράδυ. Έχει και άλλο καιρό. Θα μπορούσε να βάλει τον Παπίνιο να μου κάνει δώρο ρούχα. Σιγά, εντάξει, θα το δώσω. Είναι πιο αναγκαίο. Λοιπόν, βάζει τον Γιάννη τον Νικηφόρο, έχουμε συνεργαστεί και πάρα πολλέ φορέ με τον Γιάννη. Είμαι το ντουέτο μου στην ουσία. Και είναι πολύ καλό που με το φύλαξε, πολύ καλό παιδί. Και σε ευχαρίστησε νομίζω προχθές, μετά το 3-0. Σε πήρα αγκαλιά και σε ευχαριστούμε, Αντώνη. Αν έβαζε και δεύτερο με το φύλακα, θα έβαζε σίγουρα τον Παπέν. Πιστεύω ότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει δώσει πολλά στην ομάδα του και ζει και ένα πνεύμα για αυτήν την ομάδα. Δεξί μπακ θα βάλω ένα παιδί το οποίο μου το έχει δει τώρα λίγο 8-10 τελευταία. Όπα. Οπότε θα τον γυρίσω στη φυσική του θέση και θα βάλω το Σιόρε. Έτσι. Back. Το έχει δει σκόρερ τώρα τελευταία. Όλα τα μπακ το έχουν δει φέτος έτσι λίγο. Ναι, πάνε λίγο ψηλά. Οπότε θα το γυρίσει λίγο δεξιμπάκ. Εμείς θα τους βάλουμε στη θέση. Εμείς θα τους βάλουμε στη θέση τώρα και αυτοί ας παίξουν την τέλη. Είναι αυτό που τους βάλουμε στη θέση τους. Αν έφτιαχνε μια δεκάδα του γινούσα θα του πω γίνει αλλιώς. Κάτσε μπακάκι τώρα να κρατήσουμε το 0 και βλέπουμε μετά. Είναι πολύ καλός παίκτης, νομίζω ότι εντάξει. Χαραμίζεται εκεί πέρα. Για δεξιμπάκ εννοώ. Δεύτερο καφεδάκι, εντάξει. Να του. Πάμε. Και delivery αυτός. Αυτό delivery έχει το σπίτι. Αριστερό μπακ θα βάλω ποιον άλλο, τον Δημήτρο Μερτιανό. Και αυτός την έχει δει εκεί 8-10 χαφ. Αυτό το μπακ είναι. Τα μπακ την έχουν δει λίγο. Σε αυτό το παιδί πραγματικά χαραμίζεται για το τοπικό, είναι για πολύ παραπάνω. Στόπερ θα βάλω το Χριστοδούλη με τον Γεωργούλη. Είναι μια διάδα που πραγματικά μου έχει κάτσει ότι είναι. Θα ήθελα να του κάνω συμπαίξει του δύο. Ανοίγητη. Κοίταξε, ανοίγητη. Αυτά που λες τώρα τα ακούει και ο πρόεδρος έτσι. Ποτέ δεν ξέρει. Ο Χριστοδούλου νομίζω ότι έχει παίξει το ρυθμό παλιότερα σε ναι, έχει παίξει. Έχει παίξει. Είναι δικό του είναι αυτό τόσα χρόνια γιατί ήταν. Και νομίζω ότι την πρώτη φορά που ήρθε, αν δεν κάνω λάθος, Αντώνη, είχε έρθει και στην Αλφά. Στην Αλφά. Ναι, έρθει... δηλαδή... Κάπως μεταγραφή το μάθαμε στο ρυθμό στην Αλφά και μετά έκανε κάποιες μεταγραφές. Το 19 για κάποιους μήνες στο Μελιδόνι και. Μου είχε κάνει τόσο πολύ εντύπωση αυτός ο παίκτης. Δηλαδή λέει του δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιο λόγο παίζει σε μια ομάδα που εντάξει δεν είναι ότι έχει, δεν είναι αδική στην ομάδα, είναι μια χαρά, αλλά ήταν, μπορούσε να πρωταγωνιστεί εύκολα σε μια ομάδα και φέτος φαίνεται αυτό, είναι ένας πολύ καλός, πολύ καλός στόπερ και δίνει την αξία του φέτος στο Ζωνιανά, δηλαδή. Ωραία, Χριστοδούλη Γεωργούλη. Με τον Γεωργούλη εντάξει δεν χρειάζεται. Άστον αυτό. Τρίτος καφές. Νιώθω ασφάλεια με τον Γκόσα, είναι δεύτερη φορά που συνεργαζόμαστε, είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Να τον έσαι από μπροστά σου, νιώθεις μια ασφάλεια. Οπότε θεωρώ ότι αυτό το δίδυμο δύσκολο θα σπάσει. Αμυντικά χαφ, αμυντικά χαφ θα βάλω ένα από 6 χρόνια συμπαίκτη που είχα το Δελίμπα στο Στέλιο. Ωραία. Μαζί με τον Νίκο το Χαλιαδάκη. Ωραία, συμπαίκτες παλί. Πιστεύω ότι είναι ένα καλό δίδυμο για το κέντρο. Αριστερό χαφ. Αριστερό χαφ. Θα βάλω πάλι παλιό συμπαίκτη το Μανταραγκάτσι τον Ντέιβιτ. Ωραία. Μαζί με το. με το Δημήτριο το Ριγάκι. Ωραία. Το Ριγάκι δεξιά. Όχι, θα το βάλω αριστερά που να συγκινεί προς τα μέσα. Του αρέσει πολύ να συγκινεί προς τα μέσα. Γενικά του αρέσουν πολλά πράγματα, μην το βλέπεις έτσι.
Είναι δύο πολύ καλά χαφ, τα οποία χωρίς δεύτερη σκέψη τους έβαζα στην ομάδα μου. 10 θα βάλω ένα παίκτη που δεν ξέρω αν είναι η θέση του. Θα τον άφησα στο τέλος, θα τον βάλω σε όλες τις θέσεις. Γιατί πραγματικά τον έχω παίξει τόσες φορές αντίπαλο, δεν έχω καταλάβει ποια είναι η θέση του ακόμα. Αλλά θεωρώ ότι εκεί δεν έκανε η θέση του Κωστάκη στο. Το Λιβαδίον. Το Λιβαδίον. Ωραία. Είναι ένα παιδί που είναι πολύ ταλέντο πάνω του και είναι. Βοηθά την ομάδα και μπροστά το Σκλούδι το Μανώλη φυσικά. Ένα παιδί που άμα δεν έχει τραυματισμούς κάθε χρόνο θα βάζει 30 συγκόλ. Έχει βάλει. 5 καφεδάκια για πλάκα είναι τώρα αυτά. Έχει βοηθήσει πολύ την ομάδα του κάθε χρόνο. Οπότε... Ο coach πήρε το χαρτί και το αποτυπώνει. Για του χρόνου. Του μάλλον. Για μεταγραφές. Ωραία. Αυτή την 11 θα την κρατήσουμε. Θα την κρατήσουμε ενώ θα φυλάξω το χαρτάκι. Εντάξει, μην νομίζει, δεν είναι εύκολα αυτά τα ονόματα που είπε. Αν εξαιρέσει αυτοί που είναι ήδη στο ρυθμιακό ή κάποιοι που του αρέσει να συσσαγωγικά να αλλάζουν ομάδε, κάποια ονόματα που είπε από εκεί δεν φεύγουν από εκεί που είναι. Μπα, φεύγουν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτή είναι η δεκάδα λοιπόν του Αντώνη του Κελαϊδή. Νομίζω ότι πραγματικά βλέπουμε έτσι, μπορούν να υπάρχουν πάρα πολύ, για να μην παρεξηγηθούμε κι εμεί. Και κανένας, υπάρχουν πάρα πολλοί καλοί παίχτες, πάρα πολύ ταλέντο στο ρυθμιώτικο ποδόσφαιρο. Απλά επειδή τα παιδιά έχουν αγωνιστεί πολλά χρόνια και όσοι έχουν δώσει εντεκάδα σίγουρα έχουν κάνει και συμπαίχτες πολλά χρόνια και αντιπάλους που έχουν περάσει δύσκολα ή εύκολα τέλος πάντων. Οπότε έτσι ακούμε και κάποια ονόματα που συχνά είναι παίχτες που πρωταγωνίστησαν σε πολλά πρωταθλήματα και δεν είναι τυχαίο αυτό. Θα θέλαμε πάρα πολύ να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν εδώ κοντά μας. Σίγουρα εμείς ευχόμαστε πάνω απ' όλα υγεία, νομίζω είναι το πιο σημαντικό σε όλο το κομμάτι του αθλητισμού και γενικότερα στη ζωή μας. Και πραγματικά καλή επιτυχία σε όλους τους στόχους που έχετε θέσει και προσωπικά και με την ομάδα του Ρυθμιακού για τη συνέχεια και μακάρι εννοείται να ξανασυζητήσουμε τη νέα χρονιά και πάλι για τα νέα πρωταθλήματα της κατηγορίας και για τους νέους στόχους και με τους δύο. Δηλαδή να έχουμε τη χαρά να σας φιλοξενήσουμε ξανά και τους δύο. Εμείς ευχαριστούμε. Εγώ και πραγματικά θέλω να πω ότι χαίρομαι να βλέπω τα παιδιά που είναι αντίπαλοι για 90 λεπτά να έχουν τρομερές σχέσεις στο γήπεδο, να χαιρετιούνται πριν το παιχνίδι, μετά το παιχνίδι να ισχύει ξανά το ίδιο, που νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Και επίσης να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που είχαμε την ευκαιρία να πούμε μερικά πραγματάκια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Καλή επιστροφή coach και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.